Η διαδικασία της καταμέτρησης ολοκληρώθηκε. Νέος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κ. Τάσκαρης, με 14 ψηφοδέλτια υπέρ και 16 λευκά και 16 λευκά και 9. Συγχαρητήρια. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πλέον αναδείχθηκε το Προεδρείο, το νέο Προεδρείο για την επόμενη διετία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσίνης. Παραλαμβάνω, ο Πρόεδρος είναι ο κ. Νίκος Φίχτης, αντιπρόεδρος ο κ. Θοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος και ο κ. Δάσκαλος Ιωάννης, γραμματέας. Ό,τι θέλω να ευχηθώ στο Προεδρείο να παράξει ένα καλό έργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το έργο του, και να δώσω στον κ. Δήμαρχο τον λόγο για να προτείνει ένα χαιρετισμό. Καλύτερα να ανέβει το Προεδρείο επάνω. Λοιπόν, και εγώ θα σε ευχαριστώ για την ευτυχία. Την υποψηφιότητά μου. Θα είμαι μαζί τους και στα δύσκολα και στα εύκολα. Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που για δικούς τους λόγους δεν στήριξαν την υποψηφιότητα τη δική μου. Θα είμαι μαζί σας και θα είμαι σε όλα τα ζητήματα εδώ να τα συζητάμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο το καλύτερο γίνεται, ένα αποτέλεσμα για να προχωρήσουμε παρακάτω το Δήμο μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου μας. Είναι ένας πράγματι πολύ καλός κανονισμός. Θα προσπαθήσουμε να τον βελτιώσουμε σε κανένα δύο σημεία. Θα κρατηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον κανονισμό η λειτουργία του Συμβουλίου, για να είμαστε αγαπημένοι και να πάμε το Δήμο όσο γίνεται μπροστά. Από το σημείο αυτό που κάθομαι με μεγάλη συγκίνηση, θα μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που βρίσκεται εδώ και με στήριξε στα δύσκολα χρόνια της τοπικής πολιτικής διαδρομής μου. Βέβαια, σε κάποια σημεία του στενοχώρησα, αλλά παρόλα αυτά ήταν μαζί μου μέχρι και το τέλος. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους φίλους που για 7η συνεχόμενη τετραετία με στήριξαν και με έβγαλαν πρώτο δημοτικό σύμβουλο της Εφίας και τώρα του Δήμου Μεσίνης. Για ένα μήνυμα που θέλω να περάσω. Με την ευκαιρία αυτή σήμερα και με αυτά που μου έγραψε σε κάποια εφημερίδα ο φίλος ο Βασίλης, ότι η θέση του Προέδρου κατά 99% θα προταθεί ένας παλέμαχος, πράγματι είχε δίκιο. Το μήνυμα είναι, από αυτή τη θέση και εγώ και η Δημοτική Αρχή, και τελειώνω με αυτό, και ξέρουμε και μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να σας ευχηθώ καλή θητεία. Θα είμαστε μαζί και στα δύσκολα και στα εύκολα.
Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τσόνη, για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του, όλα τα παιδιά, τους υποψηφίους, τους δημοτικούς συμβούλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή θητεία να έχουμε. Κύριε Δήμαρχε, περιμένω πολλά από σας. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Θα περιοριστώ μόνο να ευχαριστήσω για τη θέση που για μένα είναι τιμητική αυτή και ιδιαίτερα γιατί αν και μια κουκίδα στο σιτιακό μπάζο της αυτοδιοίκησης με τιμήσατε με αυτή τη θέση. Για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κάποιοι γνωρίζετε ότι δεν προέκυψα σε αυτή τη θέση από παρθενογένεση, γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής. Η πρόθεσή μου είναι ιδιαίτερα από αυτή τη θέση να συμβάλλω, να συμμετέχω και να έχω μια καλή συνεργασία με όλους. Χωρίς να ξεχνάμε το έργο που άφησαν κάποιοι και να είμαστε δίπλα στο έργο που θέλετε, κύριε Δήμαρχε, και μπορείτε να παράγετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή θητεία σε όλους και καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνεργασία και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους καινούριους που έχουν εκλεγεί, εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να είμαστε αγαπημένοι όλοι. Να είστε καλά. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Με τη σειρά μου, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή τους και στον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Φίγκη. Και κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε τη σωστή του λειτουργία να οδηγεί στις σωστές αποφάσεις προς όφελο των πολιτών. Και το νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήθελα να πω ότι είναι η ιδανική περίπτωση, γιατί τον χαρακτηρίζουν δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, η επιτυχημένη διαχρονική του πορεία στα έδρανα της αυτοδιοίκησης και δεύτερον, ότι είναι γνώστης των τοπικών ζητημάτων. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον κύριο Φίγκερη πιστεύω ότι θα οδηγήσουν στην ευρυθμία της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουν να πάρουν τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών. Καλή επιτυχία στο νέο Προεδρείο, καλή επιτυχία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχήν σε ευχαριστούμε πρωτίστως για υγεία, δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή επιτυχία λοιπόν στο δύσκολο έργο σας. Θέλω να υπενθυμίσω, ανεξαρτήτως από τις πληροφορήσεις που μπορούμε ο καθένας να πει μεταξύ μας, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το ρόλο του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο άρχοντας αυτής της αίθουσας. Είναι ο άνθρωπος που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η σωστή λειτουργία του Δήμου. Για μένα είναι ύψιστο το αξίωμα, πολύ σοβαρό, πολύ υπεύθυνο για την πορεία αυτού του Δήμου. Σας εύχομαι πραγματικά σε όλους σας, μέσα από την καρδιά μου, πρώτα απ' όλα να έχετε υγεία. Και το έργο, κύριε Πρόεδρε, που έχετε να επιτελέσετε, είναι μεγάλο και δύσκολο. Και δεν το λέω από τη θέση της αντιπολίτευσης ή της συμπολίτης σε οποιαδήποτε θέση μας έρθει ο λαός. Το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Τα προβλήματα μεγάλα του Δήμου μας, η κληρονομιά μεγάλη. Επομένως, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και του Προεδρείου θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία του Δήμου μας, που πρωτίστως αυτό μας ενδιαφέρει. Εμάς εδώ όλους, από όπου θέση είναι, ποια θέση είναι ο καθένας, μας ενδιαφέρει πώς θα πάει ο τόπος καλύτερα, πώς θα πάμε μπροστά. Εμείς θα είμαστε αλλογοί στις προσπάθειές σας. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα με ολυμπήσετε υπέρ του ενός ή του άλλου, γιατί αυτό είναι το σωστό Προεδρείο. Εμείς,
από την πλευρά τη δική μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το έργο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλές συνεδριάσεις και κύριε Δήμαρχε, για άλλη μια φορά, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα, καλή πορεία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τσοή. Κύριε Τσοή, σαν διαδηλώνω από την πλευρά τη δική μου και του Προεδρείου ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε... Να είστε καλά. Και εγώ τη ΣΕΑΜ ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούριο Προεδρείο, στη Δημοτική Αρχή που ξέρετε και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να έχουμε μια καλή θητεία και εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην ξεχάσω, ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι μαζί μας. Άρα θα είμαστε στην πορεία αρκετές φορές μαζί. Να είστε καλά, υγεία και καλή επιτυχία σε έργο σου. Και μπαίνουμε στη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε στις δύο επιτροπές, οικονομική και ποιότητα ζωής, όπως ορίζει ο νόμος. Θα παρακαλέσω τους επικεφαλείς των παρατάξεων να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τους υποψηφίους. Για την οικονομική επιτροπή, προτείνονται Δουρούμης Εμμανουήλ, Τσέλιο Ελένη, Καλοφωλιάς Δημήτριος, Αθανασακόπουλος Δημήτριος, Γαλιάτσος Δημήτριος και Δουρούμης Νικόλαος. Για την Οικονομική Επιτροπή, κύριε Λετσόνη. Ναι. Γουτιέρος Γιώργος, Καρύδης Χρήστος, Τσερπές Αναστάσεως. Κι άλλα τρία άτομα. Κι άλλα τρία άτομα. Ναι. Ξενόγιανης Νικόλαος, Θανασόπλος Γιώργος, Κανελόπλος Παναγιώτης. Σας απέκτητε. Να προταθούν και να προχωρούν τα σχόλια. Με την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής προτείνονται Λαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος, Στραβόνομος Γεώργιος, Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος, Τσέλιο Ελένη, Μακρύς Χαράλαμπος και Γιαννόπουλος Παναγιώτης. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Σόνη. Παναγιώτης Κανελόπουλος, Νίκος Ξενόγενης, Γιώργος Αθανασόπουλος. Αναπληρωματικά, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Τσερπές Αναστάσεως, Γιώργος Ζουζάκος. Ευχαριστούμε. 5 λεπτά διάλειμμα είναι μέρος μας όλα στο 10. Κάτι και ένα τσιγάρο. Η τακτική Δουρούμης
Εμμανουήλ. Τσέλιου Ελένη. Ελαφοριά Δημήτριο. Με 17 ψήφους. Αφανασακόπουλος Δημήτριος 14. Αναπληρωματικός. Γαλιάσος Δημήτριος 14. Αναπληρωματικός. Και Δουρούμης Νικόλαος 14. Αναπληρωματικός. Αδέσμευτη την κίνηση πολιτών. Ο Κουτιέρος Γεώργιος με 13 τακτικός. Ο Καρίδης Χρήστος με 11 τακτικός. Και ο Τσερπές Αναστάσιος με 9 τακτικός. Αναπληρωματικός ο Κανελόπουλος ο Παναγιώτης με 5. Ο Ξενό Γιάννης με 3 και ο Αθανασόπλου Γεώργιος με 2. Ο Βουτιέρος ο Γιώργος 13, ο Καρίδης 11 και ο Τσερπές 9. Από την αδέσμευτη κίνηση πολιτών δεν χρειάζεται πλήρωση. Όχι. Λοιπόν, άρα πάμε στη δύναμη δημιουργίας, που πρέπει να κάνουμε κλήρωση και στους αναπληρωματικούς και στους τακτικούς με τη σειρά, ναι, με τα σακάκια. Πρέπει να δούμε πώς Παναγιώτης 2.
Άρα έχουμε κλήρωση και στους δύο συνδυασμούς. Ωραία. Λίγο υπομονή και τελειώνει. Πρώτος ο κύριος Σαφιλόπουλος. Κλήρωση για τον κύριο Γιαννόπη και τον κύριο Μακλή. Δύο. Πρώτη είναι η κυρία Τσέλιο, δεύτερο τον κύριο Γιαννόπουλο και τρίτος ο κύριος Μακλή. Και πάμε δεν με την κλήρωση πολιτών. Πρώτος τακτικός ο κύριος Αθανασόπουλος. Δεύτερος ο κύριος Ξενόγεννης. Και τρίτος ο κύριος Κανελόπουλος. Και πάμε άλλη μία για τους αναπληρωματικούς. Πες και έχουν τους άκους. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο.